λέει ο Γουλανδής. Πώς θα την κάνεις, πρόεδρε? Μεταγραφές απαγορεύονταν του εξωτερικού. Μεταγραφές εσωτερικού απαγορεύονταν. Το μόνο που επιτρέπονταν ήταν δύο Ελληνοαμερικανοί. Πώς θα γίνει η ομάδα να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, ας το πούμε, που είχε την καλή ομάδα ή τον Άρη? Υπήρχε ένας νόμος που έλεγε ότι κάποιο παιδί που γεννιέται στην Αμερική και παίρνει φυσιολογικά την αμερικανική υπηκότητα, εάν οι γονείς του θέλουν να του δώσουν την ελληνική υπηκότητα, μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Υπήρχε μια διαδικασία. Ψάχνοντας, βρέθηκα σε ένα γραφείο που ο διευθυντής, ας το πούμε, ήταν φόρα Ολυμπιακός. Και τις διαδικασίες που χρειαζότανε, τις επέσπεσε, τις έκανε πιο γρήγορα. Οι κινήσεις του νέου Προέδρου Νίκου Γουλανδρή στις αρχές της δεκαετίας του 70 αλλάζουν τα δεδομένα. Και κυρίως οι ενισχύσεις σε έμψυχο υλικό. Καταφθάνουν στον Πειραιά οι σπουδαίοι Ελληνοαμερικάνοι Γιατζόγλου, Καστρινάκης και Διάκουλας, που μαζί με τον Μελίνη θα αποτελούσαν τον κορμό της ομάδας για σχεδόν 15 χρόνια και θα οδηγούσαν τον θρύλο σε ελληνικές δάφνες και ευρωπαϊκές διακρίσεις. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έφτασαν ισόβαθμοι στον τελευταίο μεταξύ τους αγώνα για το πρωτάθλημα μπάσκετ πρώτης εθνικής κατηγορίας. Έτσι, το ντέρμπι αυτό επήρε μορφή τελικού που συνεκέντρωσε πλήθος φιλάθλων στο γήπεδο του Sporting. Στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, λίγες αναμετρήσεις έχουν μείνει πραγματικά αλυσμόνητες ή έχουν περάσει στη σφαίρα του θρύλου, όπως τα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στη δεκαετία του 70. Οι Ελληνοαμερικάνοι του Ολυμπιακού, με άξιους συμπαραστάτες Έλληνες αστέρες όπως ο Σισμανίδης, ο Μπαρλάς και ο Κατσαφάδος, συγκρούονταν με το μεγάλο Παναθηναϊκό του Κοροναίου, του Κόντου και του Κέφαλου. Και ακόμα παραπάνω, στους πάγκους αναμετρώνταν δύο ιερά τέρατα του ελληνικού μπάσκετ. Φέδων Ματθαίου εναντίον Κώστα Μουρούζη. Θυμάμαι παιχνίδια μέσα στον Παναθηναϊκό να έχουμε χάσει στον Πόντο και να μπαίνουν μέσα στα αποδυτήρια και να βλέπεις 12 άτομα να κλαίνε. Κυριολεκτικά. Να πέφτουν δάκρυα τα οποία δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή ήταν μια ρομαντική εποχή την οποία, ας δώσω να καταλάβεις, ας πούμε, ο Τάκης ο Κοροναίος ήταν από τους καλύτερους μου φίλους και καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Όταν ήρθε η ώρα του παιχνιδιού ήθελα να το σκοτώσω εγώ τον Κοροναίο. Δεν υπήρχε καμία αίσθηση μέσα στο μυαλό μου, θα έκανα οτιδήποτε για να κερδίσω αυτό το μάτς. Όταν τελείωνε, τελείωνε. Δεν είχε αυτό. Μα μέσα στο παιχνίδι, και ειδικά τότε που τα παιχνίδια ήταν στο στάδιο με 35.000 κόσμο, νομίζαμε ότι ήμασταν στην αρχαία Ρώμη και κατέβαινε στην καταπαχτή και έβλεπε τον κόσμο πάνω, μπορείς να στο το κεφάλι σου. Ξέχασέ το. Τι ναρκωτικά μου λες και τέλεια και τι πράγματα εκεί, μπορείς να στο πω στα ουράνια πετούσαμε. Πραγματικό ντέρμπι υπήρξε ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ των ομάδων του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ στο γήπεδο του Sporting. Πείσμα, όμορφες φάσεις, γρήγορες εναλλαγές ήταν το χαρακτηριστικό του αγώνος. Το καινούριο ήταν το στυλ παιχνιδιού των Αμερικανών παιχτών. Δυναμισμός, ταχύτητα, έκρηξη, κυρίως από τους Καστρινάκη και Γιατζόγλου. Ο Μελίνη ήταν ένας εγκεφαλικός playmaker. Πολύ καλός οργανωτής και ο Διάκουλας ένας παίκτης που αν ας πούμε ήταν ποδοσφαιριστής θα λέγαμε ότι εκμεταλλευόταν τον κενό χώρο. Υπόγειος παίκτης, δρούσε μέσα στη ρακέτα χωρίς την μπάλα, καταπληκτικός χωρίς την μπάλα και πολύ αποτελεσματικός. Χωρίς μεγάλες αθλητικές ικανότητες. Μεγάλες αθλητικές ικανότητες είχε ο Καστινάκης. Δεν είναι πολύ ψηλός, σκάρτα δύο μέτρα, αλλά πήδαγε στο Θεό. Είχε φοβερή δύναμη, ταχύτητα, έκρηξη. Και ο Γιατζόγλου ήταν ο Γιατζόγλου το παλικάρι, το λιοντάρι, ο οποίος δεν καταλάβαινε Χριστό, δεν φοβόταν τίποτα, έβαζε τα στήθια του. Το πρωτάθλημα μπάσκετ εξακολουθεί με πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων που συμμετέχουν σε αυτό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ντέρμπι όπου οι φίλαθλοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις ωραίες προσπάθειες που καταβάλλονται από τους μπασκετμπολίστες μας. Το ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ
υπήρξε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και ανέδειξε νικητή τον Ολυμπιακό με σκορ 89-70. Στον αγώνα του αυτόν, ο Ολυμπιακός κέρδισε με άνεση την αντίπαλό του, βελτιώνοντας έτσι τη θέση του στον βαθμολογικό πίνακα. Μια πενταετής κυριαρχία του αιώνιου αντιπάλου μπορεί να σπάσει πραγματικά μόνο με τρόπο ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Το 1976, ο Ολυμπιακός κατακτά το πρωτάθλημα αίτητος, με τον Φέδωνα Ματθαίου να φτάνει στο απόγειό του ως προπονητής συλλόγου. Δεν χάσουμε παιχνίδι και την χρονιά. Πήγαμε αίτητος σε όλο τον τέλειο. Δηλαδή είχαμε φτάσει, είχαν προηγηθεί την πρώτη χρονιά ήταν το 72, το πρώτο πρωτάθλημα ήταν το 70, άρα και 3 χρόνια. Δηλαδή 3 χρόνια παλεύαμε να πάρουμε κάτι και πλέον είχαμε δεθεί τόσο πολύ μεταξύ μας με τον τρόπο του παιχνιδιού μας που ήμασταν ασυναγώνιστοι. Το πρωτάθλημα, ξέρεις, είναι σαν να ποθείς μια γυναίκα. Ήταν ποθείς και όταν πλέον την έχεις πάρει, είσαι λες αυτή είναι. Έλα εντάξει, και τι έγινε δηλαδή. Έτσι, ήταν, okay. Αυτό ποθήσαμε τόσο πολύ που στο τέλος το πήραμε χωρίς να κάνουμε ούτε μια ήττα. 20.000 θεατές παρακολούθησαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο τον αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Την φορά αυτή οι αιώνιοι αντίπαλοι βρέθηκαν αντιμέτωποι για την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος. Η πεντάδα του Ολυμπιακού με συντονισμένο παιχνίδι και εύστοχες βολές επέτυχε εντυπωσιακή νίκη έναντι του ΠΑΟ. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν από την αρχή του αγώνα και η λήξη του πρώτου μέρους έδωσε 54 βαθμούς στον Ολυμπιακό και 26 στον Παναθηναϊκό. Πήραμε τα σκύπτα από τον Παναθηναϊκό από ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Από ένα παιχνίδι το οποίο παίζαμε στο στάδιο, στην ημιτελική φάση. Στο δεύτερο μέρος, η απόδοση των ομάδων διατηρήθηκε στο ίδιο σχεδόν επίπεδο για να καταλήξει με 110 βαθμούς υπέρ του Ολυμπιακού έναντι 68 του ΠΑΟ. Διαλύσαμε τον Παναθηναϊκό και έκανε ο Παναθηναϊκός 2 χρόνια να συνέλθει από αυτή την ήττα. Έκανε 2 χρόνια να συνέλθει από αυτή την ήττα. Γιατί καταρχάς, γιατί δεν μου λες 2 χρόνια, γιατί οι παίκτες δεν αλλάζανε, δεν υπήρχαν Αμερικάνοι, ήταν ο ίδιος κορμός. Μα τι έγινε, πιστοποίησαμε ότι ήμασταν ανώτεροι σαν ομάδα. Πήραμε το ψυχολογικό αβαντάζ. Δεν ήταν μια νίκη, δεν είναι ας πούμε ξέρεις ένα παιχνίδι το οποίο κερδίζεις με ένα τελευταίο σιούτ, το οποίο λες η συγκυρία, οι διαιτητέ μας αδικήσανε. Δεν υπήρχε άλοθη, ήταν συντριβή. Όπως παρομοιάζω τώρα για να πάρει ξανά ο Ολυμπιακός τα σκύτρα από τον Παναθηναϊκό, θα πρέπει να τον κερδίσει καθαρά, να τον κερδίσει, να αποδείξει και στους ίδιους τους Παναθηναϊκούς ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από εσάς. Για Τζόγλου εδώ σε μια ωραία του προσπάθεια, ήταν από τους καλύτερους παίκτες του αγώνα, έδωσε την παλιά στον Καστρινάκη, κέρδισε φάουλο ο Καστρινάκης. Πολύ πείσμα, πολύ νεύρο, πολλά φάουλ, με αποτέλεσμα οι ομάδες να παίζουν στο τέλος με τους αναπληρωματικούς τους. Ο Ολυμπιακός προηγείται σταθερά, αλλά με μια διαφορά που ποτέ δεν τον είχε εξασφαλίσει. Ακόμα και 4 λεπτά πρώτης λήξης βρέθηκε να κερδίζει μόνο με 3 καλάθια διαφορά. Ένα ωραίο καλάθι εδώ πέρα ήταν του Δεντρινού από πλευρά Σπανιονίου. Η ένδοξη αποχώρηση Ματθαίου δημιουργεί τριγμού στην ομάδα και κάμπτει τη δυναμική της αίτητης πρωταθλήτριας. Στα μέσα της νέας σεζόν καταφθάνει σε ρόλο σωτήρα ο επιχρόνια προπονητής του Παναθηναϊκού, ο επωνομαζόμενος και αλεπού των πάγκων Κώστας Μουρούζης. Κάποια στιγμή στο γραφείο μου ήρθε το Συμβούλιο του Ολυμπιακού και τα 6-7 άτομα αυτά τα οποία ήταν εκεί μου κάνανε την πρόταση να αναλάβω τον Ολυμπιακό εν μέσω πρωταθλήματος. Είχε τότε 6 ήττες ο Ολυμπιακός, θυμάμαι καλά. Εγώ τότε για να